Θα κάνω μία σύντομη παρέμβαση με βάση την εμπειρία μου. Πολλές φορές οι φιλόλογοι στα σχολεία παραπονιούνται για την ποιότητα των σχολικών εγχειριδίων στα γλωσσικά μαθήματα. Κείμενα που το περιεχόμενό τους δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη πραγματικότητα και στις ανάγκες της διδασκαλίας, κυρίως αποσπάσματα άρθρων. Κείμενα απλοϊκά που δεν προσανατολίζουν σε καμία ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. Κείμενα καθαρά χρηστικά όπως διαφημίσεις, συνταγές, κόμιξ ή μια είδηση από εφημερίδα που παρατίθενται μαζί με κείμενα αμφίβολης πολλές φορές λογοτεχνικής αξίας. Μια ισοπαίδωση και αναγνώριση κάθε κειμένου ως αξιόλογου και διδακταίου που γίνεται τελικά επικίνδυνη για την πνευματική συγκρότηση των νέων ανθρώπων. Και από την άλλη, αποσπασματικότητα στη διδασκαλία των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, έλλειψη κατάλληλων ασκήσεων, σκόρπιο ανοργάνωτο υλικό. Το αποτέλεσμα είναι οι μαθητές να χάνονται γυρίζοντας μπρος και πίσω στις σελίδες του βιβλίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, είτε οι διδάσκοντες να ξαναγράφουν το εγχειρίδιο και να μοιράζουν φωτοτυπίες, όταν βέβαια έχουν την ανάλογη πείρα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και γενικά μια μιμητική μεταφορά στο ελληνικό σχολείο του τρόπου γλωσσικής διδασκαλίας που χρησιμοποιείται για άλλες γλώσσες με διαφορετικές απαιτήσεις εμβάθυνσης στα διάφορα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα. Με διαφορετικές απαιτήσεις γενίκευσης και ομαδοποίησης φαινομένων. Και όταν μάλιστα τέτοιες μέθοδοι έχει αποδειχτεί ότι παράγουν και μεγάλο αριθμό λειτουργικά αναλφάβητων. Βέβαια, για τη θεραπεία της γλωσσικής φτώχειας βρέθηκε και το φάρμακο. Πρόκειται για την ενίσχυση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο, την ίδια στιγμή που οι μαθητές δεν διδάσκονται συστηματικά την νεοελληνική γλώσσα, που είναι μια ζωντανή και εξελισσόμενη πραγματικότητα. Αυτός ο παραλογισμός, μάλιστα, συνεχίζεται στο μάθημα της λογοτεχνίας, όπου τα κείμενα παρουσιάζονται εξεκομμένα από το κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον που τα γέννησε, από την εξέλιξη της γλώσσας που ακολουθεί την εξέλιξη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα στο Λύκειο, η προσέγγιση των κειμένων γίνεται επιφανειακά, ενώ δίνεται βάρος στη διαθεματικότητα. Έτσι, οι μαθητές καταλήγουν να μελετούν ως μία ενότητα πολύ διαφορετικά κείμενα από ποικίλες χρονικές περιόδους, με το αντιεπιστημονικό άλοθη ότι έχουν όλα π.χ. ως θέμα τους το φύλλο. Ανεξάρτητα αν οι συγγραφείς τους καμία τέτοια πρόθεση δεν είχαν. Σαν να λέμε, ας φτιάξουμε μια ενότητα κειμένων στα οποία πρωταγωνιστούν Μαρίες. Για κάποιο λόγο. Και μετά βέβαια έρχεται και ο τρόπος εξέτασης της λογοτεχνίας με τεχνικές τηλεοπτικού παιχνιδιού του τύπου «Ο Λορέτζος Μαβίλης έγραψε την Ιθάκη ή τη Λήθη, σωστό ή λάθος». Όλα αυτά δεν είναι φυσικά αποτέλεσμα αυλεψίας ή ανικανότητας των συγγραφέων όπως συχνά προβάλλεται και συζητιέται και από τους συναδέλφους. Ίσα-ίσα με μεγάλη ικανότητα εφαρμόζονται στα σχολικά εγχειρίδια οι κατευθύνσεις του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον πυρήνα της αστικής στρατηγικής για την εκπαίδευση βρίσκεται η πρόθεση δεξιοτήτων, να αναφέρουμε όσον αφορά τα γλωσσικά μαθήματα, η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η ικανότητα του μαθαίνω πώς να μαθαίνω, η κοινωνική και πολιτική συνείδηση, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Γι' αυτό και η χρήση της γλώσσας περιορίζεται στην επικοινωνία και δεν αντιμετωπίζεται ως μέσο οργάνωσης της σκέψης και της έκφρασης, ως μέσο κοινωνικοποίησης που οδηγεί στη γνώση του κόσμου και στη συνέχεια στη συνειδητή επίδραση στο περιβάλλον. Γι' αυτό και στη γλώσσα της Τρίτης Γυμνασίου αφιερώνεται ολόκληρο κεφάλαιο στην εξύμνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρουσιάζονται οι ΜΚΟ ως ιδανική επιλογή δραστηριοποίησης του υπεύθυνου πολίτη. Ενώ οι πόλεμοι αποδίδονται στην έλλειψη ευγένειας των ανθρώπων. Μάλλον ο Δεύτερος Παγκόσμιος ξεκίνησε γιατί οι Ευρωπαίοι δεν λέγαν καλημέρα στο γειτονά τους. Άλλωστε, όπως δηλώνεται σε σχετικό κείμενο, τα τελευταία 70 χρόνια η Ευρώπη δεν έχει γνωρίσει πόλεμο. Η προπαγάνδα της αστικής ιδεολογίας στα καλύτερά της. Έτσι διαμορφώνονται μαθητές αυριανοί εργαζόμενοι που δεν έχουν μάθει να σκέφτονται κριτικά, που δεν διαθέτουν καν το λεξιλόγιο για να σκεφτούν και δεν πιστεύουν στη δύναμή τους να αλλάξουν την πραγματικότητα προς όφελός τους. Γιατί γλωσσική ανάπτυξη σημαίνει πάνω απ' όλα διανοητική ανάπτυξη, ικανότητα βαθύτερης και ακριβέστερης σκέψης. Ειδικά η λογοτεχνία, πέρα από την ανάπτυξη της σκέψης και της λογικής, συμμετέχει στη σφαιρική διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας, καθώς καλλιεργεί ολόκληρο τον ανθρώπινο ψυχισμό, τη νόηση, το συναίσθημα, τη βούληση. Αποτελεί ένα μέσο για να γνωρίσουμε τον κόσμο και μάλιστα με τρόπο ευχάριστο και να τον φέρουμε στα ανθρώπινα μέτρα.
Αυτού του τύπου η γλωσσική ανάπτυξη δεν αποτελεί ούτε πρόκειται να αποτελέσει επιδίωξη του αστικού σχολείου, γιατί αντιτίθεται στο βασικό ρόλο του, στην αναπαραγωγή της ειδολογίας της κυρίαρχης τάξης. Η ευθύνη πέφτει καταρχήν σε εμάς τους εκπαιδευτικούς, που δίνουμε τη μάχη για να μορφώσουμε τα παιδιά του λαού, να μεταδώσουμε την επιστημονική αλήθεια. Ευθύνη να αντισταθούμε στην ημιμάθεια και να διεκδικήσουμε ένα σχολείο όπως το ονειρευτήκαμε.